Δεχόμενο πυρά από κάθε γωνιά και έχοντα πάνω το σημάδι του μέτριου τυπικού open world, το Rise of the Ronin πολύ γρήγορα βρέθηκε ξεχασμένο από καταναλωτέ και θαύτηκε άμεσα σε ένα ακόμα παιχνίδι ανοιχτού κόσμου από κριτικού. Στι ρυζικέ δομέ του, πολλά στοιχεία υποκύπτουν σε αυτέ τι μόδε όντω και ακολουθούν αρκετέ συμβάσει που έχουν τεθεί από αυτό το είδο, αλλά δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Σαν πηγή έμπνευση ή ξεκάθαρα σαν πρότυπο για την ανέγερση ενό τίτλου, ο ανοιχτό κόσμο μπορεί να προσφέρει πολλά και να αφαιρέσει πολλά. Στη συγκεκριμένη όμω περίπτωση, παρά τη διαφωνία τη κοινή άποψη, θα έλεγα πω προσφέρει έναντι του να αφαιρεί από τη συνολική ευχαρίστηση του τίτλου. Γιατί συμβαίνει αυτό, ειδικά αφού μιλάμε για ένα παιχνίδι τη Team Ninja, γνωστή για γραμμική κατά πλειοψηφία τίτλου. Ο λόγο είναι απλό. Η Team Ninja, στι εποχέ μετά τον Ιντακάκη, δεν είχε προσφέρει σε κανένα τη παιχνίδι, με μία-δύο επιφυλάξει, κάποιο τίτλο με ιδιαίτερα αξιομνημόνευτο σενάριο. Και το Ronin, παρά κάποιων δυνατών σημείων, δεν αποτελεί εξαίρεση. Αυτό το βοηθάει σε ένα ακριβώ πράγμα. Ένα πράγμα που άλλοι τόσοι τίτλοι ήρθαν κοντά στο να κάνουν. Αλλά από επιλογή οι συγκυρίες απέτυχαν. Το ένα δυνατότερο κομμάτι του Rise of the Ronin είναι η φαντασίωση, η υπερβολική και μυθική προσομοίωση ενός σαμουράι, ικανό να νικήσει κάποιες από τις πιο αντίξωες μάχες και ικανό να κάνει τις δικές του επιλογές σε μια εποχή ταραχών και πολιτικών εξεγέρσεων. Σου προσφέρει απλούστατα την εμπειρία του να είσαι ένας Ronin, όπως επιλέξεις μέσα στις ελευθερίες που σου δίνει. Και γι' αυτό το λόγο, το μοτίβο του ανοιχτού κόσμου ταιριάζει κάτι με το τελικό προϊόν και τις φιλοδοξίες της ομάδας ανάπτυξης. Δίνοντας μας κάτι φρέσκο αλλά γνώριμο. Είναι θέμα οπτικής ξεκάθαρα το αν θα απολαύσεις το τίτλο ή όχι, καθώς και τι περιμένεις από αυτόν. Αν περιμένεις να παίξεις ένα σούσιμα ακόμη, με μεγαλύτερη έμφαση στον κινηματογραφισμό και μια πιο περιμετρική προσέγγιση στα πάντα, τότε δεν θα πάρεις χαρά από το Rise. Αν μπεις μέσα είτε περιμένοντας μια Ronin προσομοίωση, είτε απλά με ανοιχτό μυαλό, είναι σχεδόν εγγυημένο ότι θα δεις έστω ένα κομμάτι της ομορφιάς, συγκεκριμένη δουλειά της στην Ninja και θα εκτιμήσεις το παιχνίδι για αυτό που είναι και όχι αυτό που δεν είναι. Η καρδιά του Rise of the Ronin είναι ο ανοιχτός του κόσμος. Εξελίσσεται την περίοδο που η Ιαπωνία δεχόταν μεταφορικά και μια επίθεση από τις ξένες δυνάμεις και γινόταν μια απόπειρα να διεισδύσουν οι δυτικοί μέσα στις υποδομές του έθνους. Το παιχνίδι, πέρα από ένα αρκετά διαδικό δίλημα του ποια μερίδα θα υποστηρίξουμε, μας πετάει σε έναν κόσμο υπό χάος λόγω των συνθηκών αυτών. Και αυτό δίνει χώρο σε πολύ περιεχόμενο που αφορά διάφορα σενάρια. Από όταν σου επιτρέψει το Ronin να βγει έξω στον κόσμο να εξερευνήσει και να αναπτύξει το χαρακτήρα σου όπως θες, αρχίζει να αποκτάει νόημα ο τίτλος. Αυτό δεν συνεπάγεται με το ότι η δομημένη αφήγηση είναι κακή ή εγγενός, αλλά είναι περιοριστική της δύναμης και δυναμικής του τίτλου. Η λογική του κλειδωμένου περιεχομένου σε θέμα εργαλείων πίσω από την πρόοδο στην κεντρική αφήγηση είναι ένα μεγάλο αμάρτημα από το οποίο υποφέρει συνεχώς το Ronin. Αυτό και το σταδιακό άνοιγμα κάθε μίας εκ των περιοχών. Σαφώς οι περιοχές δεν είναι μόνο μια πόλη, ένα δάσος ή ένα μικροχωριό. Είναι μεγάλες γεωγραφικές εκτάσεις όπως η Γιοκοχάμα και όλα τα χωριά γύρω, το Έντο ή και το Κιότο αντίστοιχα. Θα ήταν ιδεατό βέβαια, αν και ίσως γεωγραφικά ανέφικτο, να είναι όλα ενωμένα σε ένα ενιαίο κόσμο για τον παίκτη να εξερευνήσει. Η πρόοδος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το τι έχεις δει και έχεις κάνει στην ιστορία, χωρίς ποτέ να σε αφήνει να αφαιθείς ελεύθερο στον κόσμο όπως το παιχνίδι προοριζόταν. Ίσως να έλαβε στο έπακρο, ήταν πιο γυμνό από πλοκή και έδινε έμφαση σε στοιχεία προσομοίωση που τόσο καλά πετυχαίνει. Τα στοιχεία αυτά δεν σταματάνε στο αίσθημα ότι είσαι ένας μοναχικός σαμουράι δίχως σπίτι και αφέντη στα πεδία ριζιού να κυνηγά στην επόμενη πληρωμή. Μπορείς να γίνεις περιζήτητος από τον νόμο, να τρέξεις μια εταιρεία γατιών, ακόμη και να κάνεις φιλίες ή και ερωτικές σχέσεις. Όλα αυτά ενισχύουν έναντι του να αφαιρούν από το συνέστημα ενός προσωμιωτή Ronin. Κάποια συστήματα είναι αλληλένδετα με την κεντρική αφήγηση, το κεντρικό γραφικό επίθεμα, να βρεις το χαμένο αδερφό σου και να ξανασμίξετε τις σχέσεις σας. Η αλήθεια είναι όμως πως αυτό ίσως είναι το χειρότερο σημείο της πλοκής. Το δευτερεύον θέμα που κεντράρει τον εαυτό του για να μετακινήσει το υπόλοιπο της γραφής, η ιστορική διαμάχη μεταξύ των υποστηρικτών και των αντιρρησιών του Σουμπουνάτου από την άλλη, είναι αυτό το άσπρο της πλοκής που είναι καλύτερο, κυλάει και ρέει μέσα στην ιδεατή λογική του τι είναι το Ronin, χωρίς ποτέ όμως να είναι όσο θα έπρεπε ή θα μπορούσε να είναι σαν κόνσεπτ. Η ελευθερία σου στον κόσμο θα έπρεπε να επεκτείνεται και να αντικατοπτρίζεται σε αυτό το κομμάτι της γραφής, με αλληλοεξαρτώμενες αποστολές να κλειδώνουν, να ξεκλειδώνουν η μία την άλλη, να μετράς και να μετράει το αν θα επιλέξεις να μείνεις πιστός πατριώτης. Ή αν θα αφήσει τα τάγματα του δυτικού κόσμου να εισέλθουν στην ανατολική κουλτούρα της Ιαπωνίας, εκεί ασφυκτικά, σε τη λίγη ένα πέπλο, δίθεν επιλογών. Σίγουρα σε έναν αντιληπτό επιφανειακό βαθμό αυτό ισχύει. Υπάρχουν όντως επιλογές, αλλά δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι. Δεν θέλω απλά να επιλέξω να εμβαθύνω τη σχέση μου με ποιον χαρακτήρα ταιριάζω ή χειρότερα να το κάνω για τα τεχνητά δώρα που προσφέρει. Θέλω να επιλέξω τις συμμαχίες μου. Θέλω να μπορέσω να κυνηγήσω και να εκτελέσω μέλη της συντηρητικής κυβέρνησης. Είναι να εξυπολύσει τον ιαπωνικό πατριωτισμό μου στα όρια του δυτικού πολιτισμού. Και δυστυχώς, εκτός θυμιότυπων στον ανοιχτό κόσμο που έχει αυτή την ευκαιρία, σπάνια θα το δεις μέσα σε αποστολές μενών, εκβαθέων και αναπτυγμένων.
Ο κόσμος είναι παραδόξως επιδραστικός, ελαφρά ζωντανός, αρκετά έστω ώστε να μεταφέρει το αίσθημα ότι ζει σε αυτόν. Είσαι μέρος αυτού και σε συμπαθεί, σε φοβάται ή σε τρέμει. Αντίστοιχα, αλληλεπιδρά γύρω σου. Αλλάζει τον βαθμό που σε συμπαθούν σε κάθε περιοχή από τη συμπεριφορά σου και μπορείς να δημιουργήσεις έναν artificial βέβαια δεσμό με κάθε μία περιοχή. Υπάρχει ζωή στον κόσμο του Ρόνιν. Απλά πολλές φορές οι επιλογές του να αναμειχθεί σε αυτήν είναι μειωμένες ή αυτή να αναμειχθεί με σένα. Μπορείς να παίξεις στοίχημα για να ξεσκεπάσεις απατεώνες, να κυνηγήσεις φυγάδες, να φωτογραφείς όμορφα τοπία και άλλες δραστηριότητες. Άλλες νιώθοντας πιο οργανικές και άλλες πιο video gamers. Το Rise of the Ronin όμως είναι ένα video game στο τέλος της ημέρας, σιγά στοιχεία πρέπει να το δούμε και με αυτό το πρίσμα. Οι δραστηριότητες προσφορά εδώ είναι διχοτομημένες σε τυπικές διαδικασίες open world, αλαφρούδια, collectathons και στόχους να σκοτώσεις και κάποια διαφοροποιημένα designed missions. Κυρίως αναφέρομαι σε δευτερεύουσες αποστολές που τόσο απασχολούν παραπάνω το αίσθημα του περιπλανόμενου Ronin και άλλο τόσο τις φαντασίες ότι ανοίξει σε αυτόν τον κόσμο και σφυριλατεί στο μονοπάτι σου, είτε παικτικά σε ένα συνειδητό και τεχνητό επίπεδο, όσο και συνείδητα ως μέρος μιας κινούμενης κοινωνίας όπου υποδίδει το χαρακτήρα σου ένα συγκεκριμένο ρόλο. Οι τυποποιημένες βέβαια αποστολές είναι σίγουρα μεγάλη δολοφόνη της εμπίθησης που προσφέρεται από την Team Ninja, αφού η εκφύσεως εξερεύνηση και αίσθημα φυσικότητας που ενδυνάμει υπάρχει τόσο μηχανικά όσο και θεματικά, άνεται προς ανταλλαγή μιας λίστας στόχων που συνεισφέρουν στην πρόοδό σου, που αν μη τι άλλο είναι και αυτή σημαντική. Αλλά η εισαγωγή της στον πυρήνα της επιτυχίας της εμπειρίας είναι ένα σφάλμα που πολλοί κάνουν. Μην παρεξηγηθώ. Θέλω να έχω μια ανταμοιβή για κάθε τι που κάνω σε ένα τέτοιο παιχνίδι, σε ένα τέτοιο κόσμο, αλλά όχι να καταπιέζεται και να φορμάρεται σε μια τέτοια φύση πρόοδό μου. Η ανταμοιβή μου να είναι πίσω από μια λίστα. Σωτήρια χάρη είναι ότι όλα τα instances, όπως πιο σωστά αποκαλούνται, είναι διασκεδαστικά, συχνά διαφορετικά στις ομοιότητές του και αξιόλογες εμπειρίες που ενισχύουν σε έναν βαθμό το αίσθημα όταν ξεχάσει τη μηχανική και υποχρεωτική φύση. Όλα αυτά βέβαια τα συστήματα πρέπει να υποστηρίζονται από έναν όμορφα σχεδιασμένο κόσμο με το οποίο προσέλκουν να τα δεις. Και αν και δεν αποτελεί το Ronin τα στάνταρ του σήμερα στη βιομηχανία του AAA, σίγουρα είναι οπτικό σε ένα πανέμορφο παιχνίδι, ιδιαίτερα όταν βρέχει, όταν αγναντεύει από ψηλά τη θέα, αναπολώντα τι δολοφονικέ σου πράξει, όταν βλέπει τη ζωή στα χωριά να κυλάει και να είσαι και σήμερα αυτή, τότε το παιχνίδι έχει έναν όμορφο κόσμο που ολοκληρώνεται από αρκετά πλούσια τοπία. Υπάρχει ποικιλία, είτε από την πόλη τη Γιοκοχάμα και τα γύρω χωριά, στη μεγαλούπολη του Έντο και όλε τι γύρω περιοχέ, ο κόσμο έχει ποικιλία περιοχών ζωή και περιοχέ να δει, απλά όλε νιώθουν τοποθετημένε εκεί για να τι δει. Καμία δεν ένιωθε ότι παραπάτησε πάνω τη φυσικά. Βρίσκοντας κάτι νέο να δω ή που να αξίζει. Ένα στοιχείο που τόσο φέρει από το αίσθημα της εξερεύνησης, αλλά βοηθάει στο να διευκολύνει και να βοηθήσει την κοινωνικότητα στο χάρτη, είναι το travel system όπου μαρκάρεις μια περιοχή στο χάρτη και πάει το άλογο σου αυτόματα εκεί. Μπορείς παράλληλα να απολαύσεις τη θέα και τον κόσμο γύρω σου. Η αρνητική επιρροή αυτού του συστήματος είναι ότι χάνεται η ενστικτόδης εξερεύνηση που βλέπουμε σε άλλους τίτλους, για παράδειγμα το φετινό Dragon's Dogma 2. Όπου κάθε τι κρύβεται στον κόσμο και φαίνεται στο χάρτη μόνο και εφόσον πατήσεις πάνω του, βρεθείς κοντά του, αλληλεπιδράσει με αυτό. Ένας λόγος που αυτό δεν θα λειτουργούσε εδώ είναι το τι έχεις να βρεις στον κόσμο, που λόγω της συλλεκτικής πλειοψηφίας δεν θα ευνοούσε τον παίκτη και την ποιότητα του τίτλου ένας καθαρά ανοιχτός εξερευνήσιμος κόσμος. Συχνά θα δεις τον ορίζοντα ενδιαφέροντα μέρη, σημεία αναρρίξης και τα σχετικά. Αυτά δυστυχώς σπάνια οδηγούν σε κάποιο μυστικό ή κάτι να βρεις, είτε γιατί ξέρεις ήδη τι σε περιμένει από τη σημαδούρα στο χάρτη, είτε γιατί δεν σε περιμένει τίποτα actually. Δεν θέλω βέβαια να φανώ άδικος, όχι. Υπήρξαν περιπτώσεις που έπεσα πάνω σε κάτι απρόσμενο στα ταξίδια μου και που δεν ήταν παρκαρισμένο στο χάρτη. Αυτές οι περιπτώσεις ήταν πιο γεμάτες και δυναμικές στο παιχνίδι και τις διασκέδασα πλήρως. Η διαδικαστικότητα των αποστολών υπερκαλύπτει από το αξιόλογο gameplay και την ελεύθερη, μη γραμμική του φύση. Θα ασχοληθώ αργότερα με το παικτικό κομμάτι, αλλά για να περάσω αυτό που θέλω να πω σε μεγάλο βαθμό. Να απελευθερώνεις φρούρια, να κυνηγάς φυγάδες ή να συμμετέχεις σε διάφορα από τα κοινά της πόλης όπως τζόγο ή κούρσης τοξοβολίας. Ενισχύουν τη ζωντάνια που έχει ο κόσμος. Σίγουρα πολλές φορές αυτές οι περιπτώσεις αλληλεπιδράσεων, είτε είναι σκηνοθετημένες είτε στιγμιές, τυχαία γεννημένες, μπορούν να νιώσουν σίγουρα υπερβολικά game για έναν τίτλο που υποσυνείδητα ή όχι στοχεύει σε ένα αίσθημα προσωμιωτή. Ο σχεδιασμός αυτών των περιοχών, σε ένα ξεκάθαρο επιφανειακό, με άλλα λόγια οπτικό επίπεδο, είναι ως επιτοπλίστων επιτυχημένος, αναδεικνύοντας διάφορα σχεδιαστικά έργα της εποχής αυτής, άρτια, με μια αρκετά ιστορική ακαιρεότητα, δημιουργώντας πάνω απ' όλα, σε ένα παικτικό επίπεδο, ωραίες αρένες για να αλληλεπιδράσεις είτε με stealth, είτε σε full out katana mode, ή ό,τι άλλο σου ζητηθεί να κάνεις που μπορεί να μην είναι μάχη.
Πολλές από αυτές τις αρένες, μάλιστα, σου δίνουν και αρκετές κάθετες ευκαιρίες όπως η περιψωμένα κτίρια και η γεωγραφία να χρησιμοποιήσεις το περιβάλλον σου. Και ενώ λείπουν τα κινηματογραφικά τεχνάσματα άλλων παιχνιδιών, δεν πάβει να έχει μια οπτική ομορφιά και σχεδιασμό που αρμόζει στον κόσμο και τον φέρνει αρκετά στη ζωή. Υπάρχει ακόμη και ένα σύστημα αυθυνόμευσης, το οποίο, αν και δεν θα έλεγα είναι αρκετά διαδραστικό, είναι καλό να ξέρεις πως υπάρχει εκεί να σε τιμωρήσει αν παραφερθείς. Αυτό που ξεχώρισε για μένα και με έβαλε στο πετσί του ρόλου, στον κόσμο, ήταν το δευτερεύον, σκηνογραφημένο περιεχόμενο, καθώς και οι διάφορες στοιχές της αλληλεπιδράσης μικρής κλίμακας, όπως μερικούς παράνομους στον δρόμο σου, ένα σκυλί που θέλει βοήθεια ή κάτι το σχετικό, καθώς και οι λίγες φορές που μπορείς να διαλέξεις την πλευρά υπέρ ή κατά του σουγκουνά του. Ξεκινώντας από τις δευτερεύουσες αποστολές καταρχήν, είναι πολύ συχνά δεμένες με άλλους χαρακτήρες. Και όλες αυτές οι αποστολές είναι καλύτερα αρμόζουσες στο κλίμα και στο θέμα του τίτλου. Σε θέμα δομής αυστηρά δεν διαφέρουν ιδιαίτερα από αυτό που θα δούμε στην κεντρική αφήγηση, αφού όλες τους, στην πλειοψηφία έστω, θα σου ζητήσουν να πας σε κάποια περιοχή και να σκοτώσει ένα συγκεκριμένο αριθμό εχθρών υπεραπλουστευμένα. Σαφώς υπάρχει παραπάνω σε κάθε περίπτωση, αλλά σε μια γενική περιγραφή θα πας, θα μιλήσεις όταν που χρειάζεται τη βοήθειά σου ή έχεις ήδη κάποιο κίνητρο να βοηθήσεις και θα σου πει πού να πας και ποιους να δολοφονήσεις. Σπάνια θα δούμε βέβαια κάποιες ελαφριές παραλλαγές, όπως No Kill Missions που προαιρετικά συνταμείβουν επιπλέον αν αποφύγεις να δολοφονείς εχθρούς πέραν από κάποιο στόχο ή θα χρειάζεται να φωτογραφείς εχθρούς στο οποίο να συλλέξεις κάποιο υλικό και τα σχετικά τυπικά Open World Affairs. Σαφώς, η μια σωτηρία χάρη είναι τα προαναφερθέντα όμορφα τοπία, καθώς και πάνω απ' όλα η απολαυστική, πολυσύνθετη και πολύπλοκη μάχη με την αυθονία ανοιχτών προσεγγίσεων. Συχνά το Rise θα θυμηθεί ότι είναι και το RPG στη μόδα. Και θα του σου δώσει ένα dialogue tree, συνήθως περιέχοντας μια επιλογή του στυλ ψέμα ή εκφοβισμός, που θα χρειάζεται κάποιο επίπεδο στην αντίστοιχη ικανότητα, ή εναλλακτικά θα έχεις την επιλογή να σκοτώσει ή όχι κάποιο χαρακτήρα. Αφήνοντας με έκπληκτο, οι επιλογές αυτές είχαν τόσο εν δυνάμει όσο πρακτικά στη γραφή, μικρές αλλά σημαντικές επιπτώσεις. Βέβαια, η έλλειψη πλήρης αφοσίωσης στην ιδέα οδηγεί σε ελαφρύ μπέρδεμα ως προς το γιατί, αλλά αυτό θα το δούμε παρακάτω. Τα δευτερεύον quests ουσιαστικά ανυψώνονται πάνω από την κεντρική αφήγηση αρκετά, έως πολύ συχνά. Γιατί θεματικά προσφέρουν κάτι πιο κοινό και λογικό ως προς το θέμα και περιεχόμενο του τίτλου, εμβαθύνοντας το αίσθημα ενός περιπλανόμενου σαμουράι, καθώς πολλές φορές νιώθουν σαν τυχαίες συναντήσεις ή κάτι το σχετικό. Δεν μπορώ να πω ότι δεν μου βοήθησαν πολλές φορές να εμβυθιστώ στο περιβάλλον και συνολικά στον κόσμο, αλλά δεν ήταν και ούκο λίγες οι φορές που έκαναν το αντίθετο. Σαφώς η πλειοψηφία τους είναι αρκετά πετυχημένη σε αυτό, αλλά δεν πάβουν, αναφορές, να σπάνε τον τοίχο της προσομοίωσης με πολύ συγκυριακά γεγονότα που λειτουργούν μόνο για να υπάρχει λογική σε ένα quest. Αυτό απομαυρώνει σε πολλές περιπτώσεις λάθος επιλογές στο δευτερεύον αφηγηματικό περιεχόμενο. Είναι οι τυχαίες συναντήσεις, τα διαφορετικά καμουφλαρισμένα ως δυναμικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρο στον ανοιχτό κόσμο, ή διάφορες αναμετρήσεις με εχθρούς στον κόσμο που ενισχύουν μια ζωτικότητα στους δρόμους της Γιοκοχάμα, του Έντο ή του Κιώτο αντίστοιχα. Οι περιπτώσεις που έχουν θύμα του καπιταλιστικού κινήματος του Open World Blend Design θα μπορούσαν σε κάθε περίπτωση να νιώθουν σαγκαρία. Για κάποιους ίσως νιώσουν σαγκαρία και είναι μακράν κατανοητό, αλλά το Rise of the Ronin με κόλλησε ακόμη και σε αυτά με έναν κομψό τρόπο που συνδυάζει το υπέροχο gameplay του με τη θεματολογία του Ronin και το concept του κόσμου ιστορικά, παντρεύοντάς το με το υπέροχο οπτικό στυλ και αισθητική. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι ένα καινοτόμο και σε μια πιο βαθιά και λιγότερο επιφανειακή ματιά, ναι, μιλάμε για ένα τυποποιημένο checklist world design ως επιτοπλίστων. Φρούρια, συλλεκτικά και δραστηριότητες θα γεμίσουν πολλές από τις ώρες στον ανοιχτό κόσμο. Είτε επειδή στοχεύει σε ένα 100%, είτε λόγω του αναγκαίου grind για το καλύτερο build, είτε γιατί απλούστατα γούσταρε στο τίτλο. Βέβαια, αυτό ισχύει για κάθε παιχνίδι. Αν σου αρέσει κάτι από όσα κάνει στο τίτλο, μπορεί να εξαιρέσει την επανάληψη ή τον ανιαρό σε τομή σχεδιασμό. Αλλά θεωρώντας πως το Ronin χτίστηκε για αυτά τα σημεία, δεν δικαιολογείται από τη μία η τετριμένη φύση του στη σχεδίασή του, αλλά σώζεται από αρκετά φυσική εκτέλεση και λογικοποίηση τόσο με ένα ενδογενές όσο και με ένα εξωγενές κίνητρο, κατανοητό εύκολα στο κάθε παίχτη. Ο κόσμος παρουσιάζει και κάποια δευτερεύουσα σημασία συστήματα όπως κοινωνικά στοιχεία, μικροπαιχνίδια και άλλα. Παράπλευρες δραστηριότητες σαν αυτές αποτελούσαν τα σκυλιά προσκυνητές που γεμίζουν τον κόσμο, καθώς και διάφοροι χαρακτήρες που θα έχουν την ανάγκη διάσωσης ή θα αποτελούσαν διάφορους NPC που τυχαίνει να είναι οι χαρακτήρες άλλων παικτών. Ένα ελαφρό, απλοποιημένο οπτικά όμοιο κόνσεπτ με αυτόν τον πόνο στο Dragon's Dogma 2. Μπορείς να αναμειχθείς ή να κάνεις τεχνητά διάφορα μικροπράγματα που αναδεικνύουν την ολότητα του κόσμου ή έστω στα μάτια κάποιου πιο έμπειρου. Την προσοχή της ομάδας να συμπεριλάβει αρκετό, πολλές φορές υπέρ αρκετό περιεχόμενο. Αν τα γρανάζια που έκαναν το ρολόι να δείχνουν την ώρα δεν λειτουργούσαν σωστά,
Το τόσο όμορφο και ανέτο ρολόι, όσο και αν τραβάει το βλέμμα του, δεν θα δείχνει ποτέ σωστά την ώρα. Αυτό ήταν μια παρομοίωση. Μια παρομοίωση που ξεκάθαρα δεν ταιριάζει και ξεκάθαρα απέτυχα με τη χρήση τη στο να συνδέσω το νόημά μου με αυτό που θέλω να πω για το Ρόνι. Παράφτα, και σε κάθε περίπτωση, αυτό που θέλω να πω είναι πω αν τα λεπτομερέστερα πράγματα στη μάχη, όσο και τα μεγάλα επιμέρους κομμάτια, αλλά και το συνολικό gameplay εκτός μάχη, δεν λειτουργούσαν τόσο αρμονικά όσο λειτουργούν, θα υπήρχε ένα ελαφρύ πρόβλημα, ίσως και μεγάλο. Όλα τα θετικά όσο αφορά τον κόσμο και την προσωμιωτή φύση του Ρόνιν δεν θα είχαν σημασία, όπως προηγουμένως τόνισα και τώρα θα ξανατονίσω, αν εκβαθέων το gameplay, το υπόστρωμα στο οποίο πατάει η κοσμοθεσία του τίτλου και φέρει πέρα στη διαδικαστική σε πολλές περιπτώσεις φύση του ανοιχτού κόσμου και σε άλλες την όμορφη οργανική και lifelike ζωή του, δεν λειτουργούσε. Αν δεν υπήρχε αυτό το ανοιχτής δομής gameplay, ελεύθερο σε προσέγγιση, με πολλαπλές επιλογές και λειτουργίες, παραδοσιακή σκοπή στη Ninja, δεν θα μιλούσα τώρα για το παιχνίδι τόσο θετικά. Αν αρχίσουμε καταρχήν από τα βασικά, αυτό που πλήττουμε στο πυρήνα του gameplay είναι αυτό που τόσοι από εμάς έχουμε συνηθίσει περίπου την τελευταία δεκαετία από τις κυκλοφορίες της Steam Ninja, με μερικές φυσικά καινοτομίες και αλλαγές quality of life που κάνουν πιο ωραίους ότι μάχες σε σχέση με παλαιότερους τίτλους. Είμαστε περιορισμένοι ουσιαστικά σε ένα βασικό χτύπημα, το οποίο έχει τρεις κεντρικές εκτελέσεις. Ένα απλό αργό χτύπημα το οποίο ανοίγει σε μερικούς επακόλουθους συνδυασμούς, ένα αντίστοιχο βαρύ καθώς και ένα momentum, το momentum based χτύπημα, το οποίο είναι κίνηση επίθεση με μια τάση προς τα μπροστά, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για να καλύψει κενό, όσο και να επιτεθείς πιο γρήγορα σε κάποιον που βρίσκεται σε αμυντική στάση, έναντι έτοιμος για επίθεση. Μπορείς να κάνεις αρκετά μεγάλους συνδυασμούς, ειδικά αν δεις πέρα από την επιφάνεια του συστήματος μάχης. Με διάφορες τεχνικές όπως το Violent Gale και το Animation Cancel μέσω του Reset του Key, τη στάμινα στο λεξιλόγιο της Team Ninja, καθώς και αλλαγές στάσεων μέσα σε επιθέσεις για επεκτάσεις, μπορείς να ενώσεις τρομερούς μεγέθους συνδυασμούς, χωρίς καν να ασχοληθείς με τα Martial Skill και κάποια άλλα ελαφρώς πιο advanced κόλπα. Αυτά όλα είναι πολύ καλά και λειτουργούν τόσο σε ένα τεχνικό επίπεδο, όσο και σε ένα επίπεδο που μπορείς να κατανοήσεις παραπάνω τη μάχη και να απολαύσεις παραπάνω τον τίτλο. Αυτά τα συστήματα που ουσιαστικά είναι η κρυφή συνταγή, πέρα από το πάρι που είναι η βάση του τίτλου, τιμωρούν εσένα ως παίχτη όμως. Γιατί? Κάθε φορά που επεκτείνεις συνδυασμούς, θα δεις ότι οι εχθροί ουσιαστικά είναι non-staggerable κατά τη διάρκεια που δέχονται ή εκτελούν επίθεση, αν δεν πέσει στο key τους, που σημαίνει ότι το hyper armor σε τιμωρεί αν παίξεις καλά και δεν ασχοληθείς αποκλειστικά σχεδόν με το να έχεις ως προτεραιότητα το να κάνεις πάρι. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις αυξημένες δυσκολίες. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά επίσης δεν είναι σωστό εκ μέρους του να σε τιμωρεί επειδή παίζεις καλύτερα. Οθεί τακτικά και διπλωματικά ένα playstyle με μηδαμινές παραλλαγές στην προσέγγιση σου, ώστε το πάρει system του, που αναμφίβολα είναι τρομερό, να είναι αυτό με το οποίο θα παίζεις την περισσότερη ώρα, πράγμα που μπορεί να καταντήσει και κουραστικό. Στο τέλος, κάθε μάχη για να είσαι πλήρως αποδοτικός, το οποίο θα είναι ένα μόνος ninja που μπορείς να είσαι, πρέπει να βασιστείς ως επιτοπλίστων σε δύο κεντρικά εργαλεία. Γίνε αφέτη σε αυτά και θα υπερνικήσεις κάθε μάχη με ευκολία. Νιώθω πολλές φορές πως το Ronin μου δίνει πολλά υλικά, αλλά εν τέλει τα δύο πιο βασικά είναι το να έχεις την ικανότητα να αποκρούσεις την κατάλληλη ώρα επιθέσεις με το λεγόμενο counter spark, που ουσιαστικά είναι το πάρε button και αποθεί τις επιθέσεις, μειώνοντας παράλληλα την αντοχή των εχθρών σου και δίνοντας πολύ θέαμα στις μάχες, τόσο του εντυπωσιακού αποτελεσμάτος των χτυπημάτων, τα οπτικά εφέ και τον ήχο δύο λεπίδων να συγκρίζουν μεταξύ τους. Το δεύτερο εξίσου σημαντικό στοιχείο που σου επιτρέπει να νικήσεις είναι να χρησιμοποιείς τα key πάλσεις σου, animation cancel, που έχουν ως πρωτεύουσα λειτουργία να επιστρέφουν ένα ποσοστό της σταγόνας, στάμινες που ξόδεψες στις προηγούμενες συνοχικές επιθέσεις σου. Η αλήθεια είναι πως ακόμη και αυτό το σύστημα βέβαια είναι δεύτερη σημασία, αφού αποφασίζεις να παίξεις το παιχνίδι αποκλειστικά με το overpowered counter spark και δεν αναπτύξεις το έβρος των πολεμικών σου ικανοτήτων, δεν θα ξοδέψεις καν τόσο πολύ key, ειδικά με το σπαμάρι. Η μάχη μόνη της, απογυμνωμένη από τα συνοδευτικά στοιχεία, βρίσκεται στη μέση της κλίμακας του βάθους. Το βάθος δεν είναι αλληλεξαρτούμενο από πολλές μεταβλητές και τη διάθεση του κάθε παίκτη να ασχοληθεί με τη μάχη και να επεκτείνει τα σχετικά φτωχά εισαγωγικά ρεπερτόρια που σου προσφέρει το Ρόνιν ως κατακλείδα για να νικήσει κάθε μάχη. Έχει ένα πολύ χαμηλό σημείο εισόδου όσον αφορά τις ικανότητες που απαιτεί από το παίκτη, καθώς και ένα αρκετά υψηλό ταβάνι για όποιον θέλει να το φτάσει στην κορυφή, στο πικ που λέμε. Σημαντικό είναι η ποικιλία εχθρών όχι τόσο όσο αφορά το πόσο διαφέρουν σχεδιαστικά μεταξύ τους, αλλά στο πόσο, όπως και εσύ, έτσι και αυτοί, πέρα από την άγρια ζωή προφανώς, έχουν πρόσβαση σε όλα τα όπλα και τις στάσεις μάχης. Οι στάσεις μάχης για κάθε όπλο είναι κέρυγες πρωτίστως γιατί δίνουν διάρκεια ζωής στη μάχη. Δεν την αφήνουν να μπαγιατέψει και να λιμνάζει κατ' επέκταση, βοηθώντας τη ροή και διάρκεια ζωής που έχει ο τίτλος. Η μάχη, όπως προείπα, αν την απογυμνώσει, δεν είναι πιο βαθύ ή πλούσιο, αλλά καταφέρνει καθ' όλη τη διάρκεια να παραμείνει διασκεδαστική και καινούρια, λόγω των διαρκών αλλαγών όπλων και βάθους πρόοδου που δέχεται διαρκώς ο παίκτης λόγω των όπλων και συνδυασμών εχθρών. Από single dual wielding katanas σε spears, odachi και oxtail, που ήταν η αγαπημένη μου επιλογή για όπλο μαζί με το odachi, μια πιο μακριά και αργή katana που έκανε πολύ ζημιά. Τα έχει όλα. Η εναλλακτική bayonetta, τα revolver, τα αμερικάνικα και βρετανικά saber swords, όλοι είναι εκεί και αναδεικνύονται για να εντρυφήσεις και να το μάθεις καλύτερα. Εκεί το Ρόνι, συμπεριλαμβανομένο των πλοίων πανοπλιών, λάμπει.
Η ποικιλία είναι τεράστια γιατί πέρα από τα αρκετά είδη όπλων και ενδυμάτων από φτωχές παραδοσιακές φορεσιές σαμουράι σε πιο δυτικά ρούχα, πιο πλούσια κιμονό και φόρμες νίντζα, ρόλο παίζουν και πάρα πολλές στάσεις που έχεις, αλλάζοντας ριζικά το fighting style και πρακτικά δίνουν αναλλαγές στον τρόπο που θα παλέψεις κάθε εχθρό και θα επιτράσουν στην απόσταση που έχεις στο τι ειδικές martial skill κινήσεις μπορείς να εκτελέσεις, ακόμη και το damage scaling αναστάσει αλλάζει χωρίς να αλλάζει όμως το damage αυτό καθ' αυτό. Δηλαδή αλλάζει με το ότι σου κάνει scale που αλλάζει την προσέγγιση σου στη μάχη. Τεχνητά επίσης, κάποιες στάσεις είναι καλύτερες για να κάνεις counter spark κάποιους εχθρούς, ενώ άλλες είναι καλύτερες σε άλλο. Οι τεχνικές για την ακρίβεια ίσως είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχει το παιχνίδι από άποψη να σου δώσει κίνητρο να παίξει, καθώς θέλω διαρκώς να τις αναβαθμίζω και να ξεκλειδώνω καινούριες. Αυτές οι στάσεις ξεκλειδώνουν καταρχήν νέα martial skills, 4 στο σύνολο ανατέχνη, και για να τις αναβαθμίσεις πρέπει είτε να τις αναβαθμίσεις σκοτώνοντας φυγάδες που κατέχουν αυτήν την στάση, ή δεσμεύοντας σχέσεις σου με διάφορους χαρακτήρες του παιχνιδιού. Πολλές φορές η λύση είναι κάποια από τα καλύτερα side quests του Ronin, να δώσεις κάποιο δώρο, να προπονηθείς σε dodge κτλ. Για να αυξήσεις τη συμπάθεια του έκαστου χαρακτήρα που έχει τη στάση που σε ενδιαφέρει να βαθμίσει. Προηγουμένως ανέφερα και κάποια εργαλεία που μπορείς να εισάγεις μέσα στη λούπα της μάχης. Αυτά είτε μιλάμε για δευτερεύοντα όπλα όπως το φέκε, τόξε και πιστόλια, είτε μιλάμε για το γάτζο, μπορούν τόσο να αλλάξουν τη δυναμική μιας μάχης με σωστή χρήση, ώστε και να προσθέσουν ποικιλία σε όλη τη διασκέδαση. Ο γάτζο μπορεί να δημιουργήσει τρομερά εφέ και σκηνικά τόσο εντός όσο και εκτός μάχης. Τώρα μας απασχολεί βέβαια μέσα στη μάχη. Μπορεί να τραβήξει εχθρού μπροστά εσένα ή να πετάξει αντικείμενα πάνω σε εχθρού. Μπορεί να μεταφερθεί εσύ επιθετικά πάνω σε εχθρού. Τόσο ιδανικό για να κλείνεις αποστάσεις, όχι για να έρθεις κοντά σε στόχους που είναι ψηλά, δίνοντας πολυπλοκότητα και βάθος, παράλληλα στο γεωμετρικό τμήμα των μαχών. Γενικά όλα τα εργαλεία εκτός και το πώς θα μπορέσεις να τις συνδυάσεις όλα μαζί αποτελούν πρωταρχικό κομμάτι της μάχης. Αυτό που στηρίζει το σύνολο του gameplay καθαρά στο θέμα της μάχης, εξαιρουμένου του stealth που θα δούμε σύντομα, είναι η απλή, απολαυστική, αισθητική και εντυπωσιακή δουλειά που έχει γίνει στα animations, το gore και τις membrane system που είναι σε ένα όμορφο all time high, καθώς και το AI και η μη ουσιαστικά βαθμίδα των εχθρών που θα αντιμετωπίσεις. Η μάχη είναι σε βαθμό πολύ θεαματικά θεατρική, δίνοντας εντυπωσιακά χτυπήματα και ξυφομαχίες ή κατανομαχίες, I guess, με φοβερές κινήσεις και τεχνουργήματα σε όλα τα χτυπήματα πίσω από κάθε animation. Σε επιθέσεις υπάρχει στόμφος και δύναμη που ενισχύει το αίσθημα του δυνατού σαμουράι, και τέλος, είτε πρόκειται για έναν εχθρό που του έχεις αδειάσει στο κι και τον εκτελείς, είτε για το τελευταίο χτύπημα της αλυσίδας σου, το εντυπωσιακό φινισάρισμα γεμάτο στα κομμένα χέρια και τη βία, δένει και δίνει νόημα σε μεγάλο βαθμό των δράσεών σου. Δεν μπορώ να υπογραμμίσω αρκετά πόσο διασκεδαστικό είναι και προσφέρει ένα τρομερό αίσθημα επιβράβευση κάθε φορά. Υπήρχαν άπειρες φορές που απλά θέλησα να βρω ένα καμπ και να το αδειάσω από τους εχθρούς, απλά και μόνο για την ομή διασκέδαση και βία. Η Mike δεν νιώθει ποτέ μονότονη και σε μεγάλο βαθμό ευθύνεται το καλό και σχετικά έξυπνο τοποθετημένο AI. Οι εχθροί συχνά θα σε περικυκλώσουν και θα σου επιτεθούν σε πιο μεγάλα group, αλλά με όλα τα εργαλεία σου μπορείς εύκολα να ξελασπώσεις τον εαυτό σου από όπου και αν θάφτηκες και να βγεις νικητής. Αλλά το θέμα είναι πως το AI σε πιέζει τόσο όσο, ώστε να νιώθεις δυνατός, αλλά όχι να μετατρέπεται σε gangbang φάση στο game. Ταυτόχρονα, η ποικιλία εχθρών και όπλων που χρησιμοποιούν σε κάθε instance of gameplay δημιουργεί διαρκώς μια ευκαιρία για κάτι απρόσμενο ή καινούριο. Με καλό μέρος συνολικής διασκέδασης έρχεται από τα πνέμορφα και ζωντανά τοπία στα οποία λαμβάνει χώρα η μάχη και τον ζωντανό κόσμο που ενισχύει τη θέλησή μου να ψάξω λίγο παραπέρα, να αναμειχθώ και να πω σε κάθε βάση χρόνο στον καθημερινό και μυστικό. Αυτό σε συνδυασμό με τον ζωντανό κόσμο του Ρόμπι, βλέποντας τόσο μάχη ως και εξερεύνηση σε ένα, ενισχύει το κίνητο του παίκτη. Δεν έρχεται όμως αλάνθηση στο gameplay όσον αφορά το combat. Τα mini boss ήταν ουσιαστικά τρία σε μικρές παραλλαγές μεταξύ τους, προσφέροντας διαρκώς και συχνά τη λιγότερο κλιμακτική μονομαχία. Συνήθως ήταν οι Βρετανοί και οι Αμερικάνοι και σπάνιοι σαμουράι που κρατούσαν ζωντανά τα mini bosses και σχετικά στο παιχνίδι, αφού έδιναν λίγο παραπάνω ποικιλία κινήσεων και σχεδιασμού. Τα πιο τυπικά από αυτά όμως παραμένουν οκνηρά και άγευστα σχεδιασμένα, αφήνοντάς με να ζητάω για παραπάνω μονομαχίες. Μπορεί κάποιος να πει πως υπάρχουν στα 9 κρυφά bosses του κόσμου, αλλά θα έλεγα πως δεν είναι αρκετά. Γι' αυτό υπερβεύει τον dojo. Εκεί είναι η ευκαιρία σου να ακονίσεις πραγματικά τις ικανότητές σου. Γενικά και τα boss fights για δύο λόγους, ο ένας τακτικός, ο άλλος αφηγηματικός. Πολλές φορές ένιωθαν underwhelming, μάλιστα τα κατηγορείς τον αφηγηματικό λόγο περισσότερο από τον τακτικό. Τα boss σε θέμα παιχνιδιού όμως είναι τίμιες μάχες, συχνά εντυπωσιακές στα σκηνικά τους και ηχητικό τους τομέα. Συνήθως βέβαια καταλήγουν σε προβλέψιμα spammer fights, που οδηγούν μόνο σε κατάλληλα counter spark. Στο παράπονο για τα counter spark πηγάζει από την αναποφασιστικότητα του Ronin να κάνει μια δέσμευσή του στο solo system design του ή στο πιο πλούσιο action game συνδυασμό του. Βάσει από αυτή την κρίση ταυτότητα συχνά μέσα στις μάχες, ιδιαίτερα στα boss fights, όπου ουσιαστικά πρέπει να τους παίξεις σαν εχθρούς from σε μεγάλο βαθμό, αλλά με ζογκλερικά την ninja ενδιάμεσα. Ελαφρώς ως αρκετά απογοητευμένος από αυτό. Το
Ronin προσφέρει και ένα αρκετά ικανοποιητικό stealth σύστημα, αν και όχι το πιο αξιόπιστο ή το πιο σύνθετο, λειτουργεί αρκετά για να καλύψει τις ανάγκες του τίτλου. Το σημαντικό είναι ότι μεταφέρει το ίδιο αίσθημα που σε μεγάλο βαθμό δίνει και η μάχη. Αισθάνεσαι cool, μέρος του κόσμου που όντως σκοτώνουν σαργά έναν έναν τους εχθρούς. Εντυπωσιάστηκα όσον αφορά το stealth, κρατήσω από τα ωραία animations που έχει. Το περίμενα ότι θα ήταν καλά, αφού μιλάμε για υψηλή ποιότητα στα τελειώματα εχθρών στη μάχη, όπως προείπαμε, αλλά και τα animations του stealth kills είναι εξίσου καλά, βία και εντυπωσιακά. Τα εφέ των takedown ενισχύονται από τις πολλές γωνίες και τρόπους που μπορείς να εκτελέσεις τους εχθρούς. Προφανώς έχουμε τα τυπικά από πίσω, από τους εχθρούς, από το πλάι και τα συνεφή που βλέπουμε χρόνια, όπως από ένα ύψωμα με άλμο πάνω στον εχθρό. Αυτά τα έχουμε ξαναδεί και είναι το ψωμοτήρι κάθε παιχνιδιού που πρέπει να έχει και stealth, ξεκίνησε το 2012 περίπου σαν μόνο. Αλλά έχει μερικά καινούργια, ωραία trick to running, που αν και όχι καινοτόμα, σίγουρα προσφέρουν τόσο στη διασκέδαση του stealth, όσο και να μην το αφήνουν, είναι τελείως απλοϊκό και απολύτως βασικό. Μπορείς καταρχήν να τραβήξεις την προσοχή των εχθρών με παραδοσιακά εργαλεία ή να χρησιμοποιήσεις ένα καμπανάκι που σου δείχνει που είναι κοντινοί εχθροί. Αυτό το εργαλείο παραδόξως δεν ήταν πολύ δυνατό έως καθόλου, αφού βλέπεις μόνο πολύ κοντά σου και δεν σου έδειχνε κάθε εχθρό. Σε συνδυασμό με το αρκετά τιμωρητικό AI και το πόσο γοργά σε εντοπίζει και αν θες να παίξεις stealth, θέλει δέσμευση αυτό. Δεν είναι ένα ακόμη AC που σκοτώνεις μερικούς εχθρούς με stealth και μετά σκοτώνεις τους υπόλοιπους. Θέλει προσοχή. Τα τόξια και το τουφέκι είναι εναλλακτικά εργαλεία για να σκοτώσεις εχθρούς από πιο μακριά, ενώ μπορείς με το γάντζο σου να παίζεις στους εχθρούς σου που είναι κάτω από σένα και να τους εξτελέσεις ψηλότερα, χωρίς να αφήσεις το πτώμα τους κάτω για να το δουν όλοι. Όλα ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα. Φυσικά δεν είναι όλα ρόδινα. Το κυριότερο πρόβλημα στο stealth είναι ένα που δέχεται τις αρνητικές του επιρροές από ένα πρόβλημα που βγαίνει όλο το παιχνίδι στο gameplay τομέα και για μένα είναι το μεγαλύτερο σφάλμα του τίτλου όσον αφορά το stealth. Είναι ένα πρόβλημα που σταδιακά βλέπουμε και σε άλλα παιχνίδια. Προφανώς δεν είναι ο πρώτος αμαρτωλός αυτού του Ronin by any means, ούτε απαραίτητο χειρότερος παράνομος, αλλά δεν αναιρείται το γεγονός ότι πάσχει από αυτό το πρόβλημα. Είναι ένας προβληματικός παράγοντας που προβληματίζει εμένα και το gameplay ταυτόχρονα. Αν δεν θες να παίξεις stealth, δεν έχεις την επιλογή να κάνεις πραγματική δέσμευση σε αυτό, όσο και να απαιτείται από σένα. Ο λόγος είναι και προφανώς, εξαιρώντας τα βασικά boss ή αυτού τους φυγάδες, ότι ο εχθρός είναι υψηλότερο rank. Δεν πεθαίνει με ένα χτύπημα stealth, οπότε ουσιαστικά αναιρείται η επιλογή αυτή πλήρως, αφού είναι χρήσιμο μόνο για π.χ. τους 5 από τους 8 με 10 εχθρούς κάθε βάσης ή περίπτωση σύγκρουση που φτάρει τέλος πάντων με εχθρούς. Άρα δεν μπορείς να παίξεις ως ένα stealth χαρακτήρα αμυγός. Αυτό δένει με την άθλια πρόοδο που έχει το Rise of the Ronin. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή την ποικιλία όπλων και το να μαθαίνεις νέες πολεμικές στάσεις που εν μέρει είναι δεμένο πρωτίστως ως εξωγενής παράγοντας πρόοδου, η υπόλοιπη πρόοδος ένιωθε διαρκώς κενή. Και αυτό αφορά σε έναν βαθμό ακόμη και τις στάσεις και τα όπλα. Η πρόοδος του παίκτη μπαίνει διαρκώς σε μία παύση, καταρχήν με την κάκιστη κατανομή πόρων αναβάθμισης του παίκτη, των στάσεων και των όπλων. Σκοτώνει την παίκτικη και προοδευτική ορμή σου διαρκώς και σε βάζει εκτός μονοπατιού για ανέτειες ώρες grind, θες πραγματικά να γονείς το περιπλανόμενο σαμουράι σου και σκοτώνει την φυσική και ομαλή πρόοδο της εξερεύνησης και της μάχης που κατά τα άλλα παρουσιάζει. Θα ξεκινήσω από το πυρήνα της ανάπτυξης του χαρακτήρα πριν αναφερθώ σε ειδικές περιπτώσεις που μπορεί να δείχνουν ή όντως να έχουν περιοριστικό χαρακτήρα στο ευρύ σύνολο του gameplay. Στον πυρήνα λοιπόν μαζεύεις πόντους παραδοσιακά και ύστερα αποκτάς επίπεδα τα οποία σε ανταμείβουν με πόντους ανάπτυξης καθώς και συγκεκριμένους δευτερεύοντες πόντους που αφορούν συγκεκριμένες αναβαθμίσεις ανάμεικτα στα κοινά δέντρα που χρειάζονται πόντους δύναμης, αντοχής, ευφίας και γοητείας αντίστοιχα που απαιτούνται για κάποια συγκεκριμένα skills. Εδώ παρουσιάζονται τα δύο από τα τρία κυριότερα προβλήματα όσον αφορά μάχη και πρόοδο μαζί. Επειδή η κακή απόδοση της μάχης οφείλει σε μεγάλο βαθμό στα οριακά άθλια skill tree και progression system, θα αναφερθώ στα προβλήματα παράλληλα για να γίνουν νοητά από όλους. Το πρώτο πρόβλημα λοιπόν είναι πως χρειάζεσαι διαφορετικούς πόντους για κάποια από τα core skills, το οποίο είναι εγγενώς κατανοητό και σε συνδυασμό με την έμφαση σε dodge και άλλα σχετικά συστήματα είναι ενδογενές λογικό στον όμορφο κόσμο του Rise of the Ronin. Δυστυχώς εδώ ο τείχος λογικής που θα είχε ένας ζωντανός κόσμος σπάει την ψευδέστησή του και φαίνεται ο παραλογισμός για χάρη περιεχομένου. Δεν νοείται να υπάρχουν εξατομικευμένα skills για ένα μονοπάτι αναβαθμίσεων και να ξεκλειδώνονται μόνο σε ανταμοιβή ολοκλήρωση περιεχομένου του ανοιχτού κόσμου ή βρίσκοντας πολύ σπάνια αντικείμενα ανεξάρτητα από το είδος τους. Θα έπρεπε για παράδειγμα να χρησιμοποιήσεις όπλα που έχουν καλό skill με τη δύναμη ή αν έκανες brute force αντίστοιχα ή αν έπαιζες κάτι σε stealth να ξεκλειδώνεις αντίστοιχους πόντους πρόοδου.
Το δεύτερο, ακόμη πιο σοβαρό πρόβλημα είναι σαφώς οι άθλιες ικανότητες που σπάνια αλλάζουν το παιχνίδι. Δεν είναι καν στατιστικές των όσων που έχουν μια αισθητή αλλαγή στη μάχη τις περισσότερες φορές. Είναι από τα πιο οκνηρά, κενά και επουσιώδη δέντρα που έχω δει. Βγαίνει να έχω μαζέψει 20 και 30 πόντους αναβαθμίσεων και βαριέμαι να ασχοληθώ να επεκτείνω αυτές τις ικανότητες. Αυτό είναι ένα ολιστικό λάθος που έχει σφοδρές επιπτώσεις στο gameplay, καθώς σε συνδυασμό με το τρίτο και τελευταίο παράπονο κόβουν την ποικιλία και φρεσκάδα που κατά τα άλλα θα μπορούσε να δείχνει διαρκώς στο Rise of the Ronin. Το μεγαλύτερο σφάλμα είναι πως η action καταγωγή της Team Ninja, καθώς και η επιρροή της επιλώνης του Ronin περιορίζεται από το μοντερνισμό που θέλει να έχει το Ronin με Souls και RPG στοιχεία. Αν και ποτέ δεν νιώθει σαν Souls, ασκούνται βέβαια RPG, προσπαθεί απεγνωσμένα να διατηρήσει και να εισάγει αυτά τα στοιχεία σε μικρές δόσεις, δίνοντας παύση στο πραγματικό action DNA που το διέπει στη καρδιά του. Εξηγώντας, αυτό που εννοεί είναι πως η μαχική δομή είναι πιο όμοια με τα μοντέρνα Assassin's Creed του Tsushima, ακόμη και το Ninja Gaiden, παρά με το νέο ή το Wulong αντίστοιχα. Λείπουν δυστυχώς πραγματικοί συνδυασμοί. Υπάρχουν τρόποι με περιορισμένα στήματα που ναι, μπορείς να εκτελέσεις συνδυασμούς, αλλά κατ' ουσίαν έχεις ένα καθαρό αιμοεπιθετικό χτύπημα. Ένα input. Μία προσβολή σε έναν gamer που θέλει να παίξει το παιχνίδι πιο πολύ σαν ένα καμπούκι θεατρικό, παρά σαν ένα αργό, μίζερο και σίγουρο όχι αισθητικά ιαπωνικό τίτλο. Δεν μπορείς να κάνεις μεγάλους και μακροσκελείς συνδυασμούς, να αφοπλίσεις εχθρούς με τρομακτική ικανότητα ως εξυφασκία, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από έναν, αν και όπως προείπα καλό μηχανισμό, το Counterspell. Κάθε όπλο θα μπορούσε να προσφέρει νέες κινήσεις και πλούσιους συνδυασμούς, ένα ρεπερτόριο θανάσιμων επιθέσεων που κάθε φορά κάνει πιο σύνθετη και δύσκολη τη μάχη. Αλλά παρά την αποτυχία της, προσφέρει το άξιον υπερθέαμα που όλα τα άλλα οπτικά στοιχεία του Ronin οδεύουν προς. Αλλά αρκετά με τη μάχη. Νομίζω έκανε ξεκάθαρο το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η αφήγηση τη θυμίζει πιο πολύ. Περίμενα και ήλπιζα να δω κάτι σε στυλινό Yose, τις πιο δραματικές πτυχές της ιαπωνικής τέχνης. Εν αντιθέτως, οριακά με αγκάλιασε ένα αίσθημα κωμωδίας και καρικατούρα σε πολλές πτυχές της μετριότητας που είναι η αφήγηση του Rise of the Ronin. Θέλω να πω πως θα αφιερώσω τη λιγότερη ώρα στην αφήγηση του Ronin στην κριτική, καθώς θεωρώ ότι είναι το λιγότερο σημαντικό κομμάτι για να βγάλουμε μια ολοκληρωμένη άποψη για το Rise of the Ronin. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το character customization είναι τρομερό από κάθε άποψη και μπορείς πραγματικά να φτιάξεις κάθε λογής Ronin και αυτό είναι σίγουρα αξιέπαινο. Μεγάλη επιτυχία είναι και η εισαγωγή του τίτλου, η οποία σε εγκλιματίζει γρήγορα στην όλη κατάσταση. Αλλά από εκεί ο τίτλος παίρνει κάτω βόλτα, παρά το πολύ δυνατό voice acting και σε πολλές περιπτώσεις το χαρακτηριστικό. Ελαφρώς μινιμαλιστικό, αλλά έντονα εκφραστικό κινηματογράφο της Ιαπωνίας να αφήνει το σκηνοθετικό στυλ του στα κάτσε. Στο αμυγός αφηγηματικό κομμάτι της γραφής, τόσο του διαλόγου των χαρακτήρων και των γεγονότων, με μερικές εξαιρέσεις, έχουν μεγάλη αδυναμία στην ποιότητα που λαμβάνουμε δυστυχώς. Θα ξεκινήσω από το μεγαλύτερο για μένα λάθος, αναφέροντας προφανώς τα θετικά όπου υπάρχουν. Το κομμάτι της πλοκής που ουσιαστικά είναι το λιγότερο δυνατό στην ολότητά του είναι η κεντρική κινητήρια δύναμη, η αναζήτηση του πρωταγωνιστή σου να βρει τον χαμένο του της αδελφό αδελφή. Ο χαρακτήρας του παίχτη προέρχεται από το Veiled Edge, μια επίλεκτη ομάδα εκτελεστών που πάντα πάνε οι διάδες και θεωρούνται αδύναμοι κατά μονάδα, εξού και το κυνήγι για να βρει τον χαμένο αδελφό. Ο χαρακτήρας του δίδυμού σου είναι άκρος αλλοπρόσαλος και δεν βγάζει ένα καθαρό κίνητρο εμοτίβο. Νιώθει τελείως αδιάφορος και βαρετός σαν χαρακτήρας. Η γενικότερη αφήγηση με το Veiled Edge είναι ενδιαφέρουσα όταν ρέει μέσα σε υποπλοκές που δεν έχουν άμεση σχέση με το κεντρικό μονοπάτι που παράζει ο χαρακτήρας μας στο κυνήγι του να βρει τον χαμένο δίδυμό του. Όταν είναι στο προσκήνιο είναι που μας δείχνει την γραφική αδυναμία της. Η πλοκή που πιστεύω θα κεντρήσει τον ενδιαφέρον πολλών και θα παρακινήσει τους παίκτες να ασχοληθούν με αυτή. Είναι η διαμάχη του Σογκουνάτου με το αντι-Σογκουνάτο και η επικείμενη απειλή της Δύσης στο Ιαπωνικό κόσμο. Το ενδιαφέρον πηγάζει τόσο από μια πιο ιστορική πλευρά, όσο και από την κοινωνικοπολιτική μεριά, αφού σίγουρα έχει ενδιαφέρον από μόνο του να δούμε τις αντιπαραθέσεις τις οποίες φτάνουν για το θέμα οι Ιάπωνες και μια πιο εύπεπτη, σίγουρα παρουσίαση ελαφρώς ιστορικών, σε μερικές περιπτώσεις και πολύ ιστορικών σε άλλες, γεγονότων. Θεματικά, υπήρχε έντονο ενδιαφέρον και διασκέδασα να βλέπω την πρόοδο της διαμάχης και τις κοινωνικές προεκτάσεις. Βέβαια, η συμμετοχή του χαρακτήρα μας είναι λειψή. Το παιχνίδι εξ αρχής και όπως προείπαμε, σου παρουσιάζει το δίλημα της επιλογής με κάποιους όντως να έχουν αντίκτυπο, όπως αν θες να σκοτώσεις κάποιον. Αυτή η ψευδέστηση θρηματίζεται τις πρώτες ώρες, καθώς βλέπεις ότι καμία σχεδόν επιλογή σου όχι μόνο δεν έχει αντίκτυπο, δεν αλλάζει κανέναν ανταπόκριση των χαρακτήρων γύρω σου. Οι επιλογές ήταν χωρισμένες σε μεγάλο βαθμό, αν θα ταχθείς υπέρ ή κατά του Σογκουνάτου. Είναι το πιο διαδικό και τεχνητό έχω δει. Είτε επιλέξει τη μία ή την άλλη μεριά, σπάνια θα αλλάξει η δομή και το αποτυπώνωμα που αφήνει στον κόσμο και δεν θα έχει δραστικά διαφορετικά κέρδη. Μπορείς ανά πάσα στιγμή να αλλάξεις συμμαχίες, να ολοκληρώσεις δευτερεύουσες αποστολές και των δύο παρατάξεων χωρίς κανένα αντίκτυπο και ποτέ δεν θα νιώθεις ότι έχει σημασία η θέση στον κόσμο. Ακόμη και όταν φτάσει μια σημαντική στιγμή για μία από τις δύο παρατάξεις, δεν θα έχει καμία συνέπεια αφού σπάνια ένα boss το σκοτώνεις. Από μια πισίνα των 15 ας πούμε boss, τα 13 από αυτά τα bosses θα φύγουν να χάσουν, έναντι του να έχει αποτέλεσμα να πεθάνουν ή έστω να επιλέγεται η μοίρα τους από σένα.
Ακόμη και όταν σου δίνει την επιλογή, απλά αλλάζει το τι θα λάβει ως απάντηση. Ποτέ όμως δεν θα πεθάνει κάποιος εξ αυτών επειδή το επέλεξες. Πολλοί αναφέρθηκαν ως παράπονο σε σχέση με αυτό στο Testament of the Soul, ένα βιβλίο που σου επιτρέπει να γυρίσει πίσω σε οποιαδήποτε αποστολή ή χάρτη και να αλλάξει επιλογές σου. Αυτό δεν το θεωρώ κακό τόσο γιατί δίνει πρόσβαση σε παραπάνω gear, όσο και γιατί δεν έχει σημασία η επιλογή σου έτσι κι αλλιώς. Ευτυχώς τα όμορφα γυρισμένα cutscenes πλήττουν θετικά από το ιδιαίτερο συνέστημα που εκφράζουν οι Ιάπωνες και νιώθεις πως κάτι συμβαίνει. Η αφήγηση ευτυχώς έχει ενδιαφέροντα σημεία και κέρδισε ένα σημείο την πλήρη προσοχή μου, ιδιαίτερα όταν προοδεύει τις κοινωνικές και πολιτικές επεκτάσεις και καταστάσεις που βλέπουμε. Όπως είπα πριν, κεντρικός άξονας της αφήγησης είναι η διαμάχη μεταξύ του Σογκουνάτου και των αντιρρησιών του. Το πρόβλημά μου είναι πως το παιχνίδι πιθανώς άθελά του κάνει αυτούς που παρατάσσονται ενάντια του Σογκουνάτου να μοιάζουν χαζοί και κωμικοί ως χαρακτήρες, ιδιαίτερα το πρώτο μισό, καθώς και αντιπαθείς, οθώντας τον παίκτη, αν το δει από θέμα πλοκής μονόβλευα, να ανταχθεί υπέρ του Σόγκουνετ. Οι κεντρικοί εχθροί είναι και αυτοί αρκετά ρηχοί και αδιάφοροι, ενώ χαρακτήρες θρηλυκοί, όπως ο Ριώμα Σακαμότο, μοιάζουν άκρως αφελή και δεν σε πείθουν ποτέ για τη θρηλυκή υπόσταση για την οποία είναι γνωστοί. Ευτυχώς χαρακτήρες όπως ο Μάθιου Πέρι και ο Καζούια είναι αρκετά ενδιαφέροντες με τα εκρωόμενα συμφέροντα και απόψεις συχνά με σένα και δημιουργεί ενδιαφέρον καταστάσεις. Δυστυχώς όσο εκεί φτάνει χάρη της κεντρικής αφήγησης. Όπως συζητήσαμε, και όσον αφορά τον ανοιχτό κόσμο του παιχνιδιού όμως, το δευτερεύον περιεχόμενο έχει αρκετά ενδιαφέροντα σενάρια σε κάποιες περιπτώσεις που ταιριάζουν γάντζι στον κόσμο και την ατμόσφαιρα και θα έλεγα βοηθούν ακόμη και με αυτά τα άκρως ανέτια RPG στοιχεία στο να χτίσουν τον χαρακτήρα σου. Οι υποπλοκές και οι χαρακτήρες εδώ έχουν περσόνα και κάτι να προσφέρουν, ενώ οι επιλογές που κάνεις, αν και σίγουρα μικρότερες κλίμακες, νιώθουν πιο ρεαλιστικές και ζωντανές με ένα όντως αντίκτυπο. Δυστυχώς παικτικά σπάνια αποκλίνουν από το τετριμένο, αλλά λόγω όλων των θετικών που προείπα μπορώ να τα συγχωρέσω. Εν τέλει, αν και γενικά είμαι διχασμένος για πολλές επιλογές και πτυχές του Ρόνιν, είμαι πολύ βέβαιος για άλλες, τόσο θετικά όσο και αρνητικά. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο υποδέστερο παιχνίδι όπως πολλοί θέλουν να ακουστεί. Για την ακρίβεια, θεωρώ ότι είναι πολύ καλό, ειδικά από πλευράς ανοιχτού κόσμου και ποικιλία όπλων και δραστηριοτήτων που μπορείς να αναλάβεις. Αν κρατήσω κάτι πάνω από όλα, θα είναι το αίσθημα του περιπλανόμενου ψυχομάχου, στην πανέμορφη απεικόνηση της Ιαπωνικής Σενγκόκου περίοδου, με τα όμορφα τοπία και τον αρκετά τεχνητό, αλλά παρόλα αυτά ζωντανό κόσμο. Οι άπειρες μάχες και δευτερεύον περιεχόμενο ήταν πανέμορφοι και παρά την έλλειψη της μάχης μου δίνουν πολλούς λόγους να συνεχίσω να παίζω αυτό το παιχνίδι, που διχασμένο από μόνο του σε δύο μέτωπα είναι άκρως πετυχημένο στο ένα και αποτυχημένο στο άλλο. Αν το δεχτείς ως ένα πιο gaming προσωμιωτή ρόνι, θα υπεραπολαύσεις πολλές ώρες σου. Κρυμμένο περιεχόμενο και φρούριο ενδιάσεις από εχθρούς. Οι όμορφες αρχιτεκτονικά και νατουραλιστικά τοποθεσίες ήταν μεγάλο κίνητρο να συνεχίζω διαρκώς να ανακαλύπτω μαζί με τις πλούσιες ανταμοιβές σε νέα όπλα, στάσεις μάχης και φυσικά ξεχωριστές πανοπλίες. Διασκέδασα πλήρως με το Rise of the Ronin όταν έκανα διάφορα πράγματα στον κόσμο, αλλά πραγματικά βαρέθηκα ή αδιαφόρησα πιο πολύ συχνά στο τμήμα της αφήγησης και φυσικά νιώσα μπερδεμένος με το κακό, κάκιστο και ανέντιο δέντρο αναβαθμίσεων και κατανομή των πόντων αναβάθμισης. Ίσως δεν έχω καλύψει τα πάντα που έχει να προσφέρει ένα τόσο τεράστιο παιχνίδι, αλλά σε ένα θετικό κλείσιμο, παρά που έχω βάλει ήδη 65+ ώρες, θέλω πολύ να συνεχίσω για το 100% του κόσμου, απλά γιατί γεμίζουν τα μάτια μου από τα τοπία και τον διαμελισμό ονόφερ, οπτικά εφέγγαλό. Η τελευταία μου σκέψη, αφήνοντας αυτή την κριτική πίσω μου, καθώς και την κριτική μου σκέψη για το ότι μικρό έμεινε στο καθάρισμα του Rise of the Ronin, είναι η εξής. Τι ωραίο παιχνίδι που είναι όταν το δεις ολιστικά. Του λείπουν πολλά πράγματα που το κρατάνε πίσω από το να είναι αριστούργημα, πρωτίστως μια συγκλονιστική αφήγηση. Ευκαιρία σαφώς χαμένη, αλλά δεν πάβει η όλη του οπτική ομορφιά και η υπερπροσπάθεια της ομάδας να δώσει ένα αληθινό κόσμο για να χαθείς με το άπειρο περιεχόμενο, αν επιλέξεις να ασχοληθείς με αυτό, να είναι τρομερή. Η μάχη σου ανοίγει τα μάτια και πρόκειται για ένα υπερθέαμα όμοιου πολύ λίγων τίτλων στο είδος. Είναι πραγματικά μια ζωντανή Σενγκόκου Ιαπωνία που λειτουργεί με τους δικούς σου κανόνες αν το επιλέξεις. Μπήκα στο Ρόνιν και άργησα πολύ να πω. Έχω φάει πολλές ώρες και ξέρω πως παρά τις κριτικές που δεν με κυνηγάνε και ένα γεμάτο backlog παιχνιδιών, δεν θα σταματήσω να το παίζω σύντομα. Ευχαριστώ που είδα το βίντεο.